Και τώρα, paok24.com on air. Τα νέα του ΠΑΟΚ στον Λίμπερο 107,4. Ολόκληρη ομάδα του www.paok24.com στον Λίμπερο 107,4. Αυτό είναι. Τετάρτη, Πέμπτη στη Γερμανία. Έχω βρει ποιος είναι χειρότερος, φίλε. Από τους τρεις. Ο Ατρίδης. Α, δεν το συζητάω. Φίλε, αυτός είναι. Πάει. Αυτός έχει βγει κόκκινη. Είδες αυτός είναι. Στη συνομιλία τι ανέβασα. Αυτός είναι. Τίποτα. Τι, αυτός. Αυτόν τον έχουν απαγάγει. Είναι άλλος πλέον. Και πλέον κινείται. Έχει μπει κάποιος μέσα του. Δηλαδή έχει γίνει όχι Τσορμπατζόγλου θέση Τσορμπατζόγλου. Τον έχει ξεπεράσει πλέον. Τον έχει ξεπεράσει πλέον, φίλε. Πάντως και οι τρεις. Πήγανε στη Γερμανία και έκαναν το κομμάτι τους. Γυρίσαν, είχαν χαλαρώσει ο κουλί. Οι δύο γυρίσανε. Δεν έπαιζε η... Ο άλλος έφυγε πρωτεύουσα κατευθείαν. Μάλιστα πήγε μέσω Αθήνας. Ναι, έφυγε πρωτεύουσα. Κοστά πήγε. Και το σκέφτηκε όλο. Ωραία, και σου λέει: θα πάω στην πρωτεύουσα τρεις μέρες, θα κάτσω. Και θα πάω και Δευτέρα στη Λιβαδιά και θα γυρίσω. Καβατζώθηκε μόνος του, δεν είπε τίποτα. Ναι. Δεν είπε πώς, άλλες φορές πώς θα πάμε, τι θα κάνουμε, πώς θα γίνει. Τίποτα. Ρωτήστε στην ΠΑΕ. Ναι. Τίποτα. Και μου το πετάει χθες το απόγευμα. Ποιο το πετάει για τον τέτοιο, για τη Λιβαδιά. Το πρωί να πούμε είχε τέτοιο, είχε φωτογραφία ναι, από Βέρτη. Δεν το είχα σκεφτεί, να σου πω τα αλήθεια. Δεν το έδωσα σημασία εκείνη την ώρα. Με τη φωτογραφία εντάξει, το παράτησα. Και χθες μου λέει αυτό το πράγμα. Ξέρεις. Κίνηση αυτή είναι κίνηση, όχι. Είναι πάνω από Τσορμπατζόγλου αυτό. Είναι λίγο ένα βήμα μπροστά. Αυτό σημαίνει ότι μαθαίνει καλά. Ο Ατρίδης. Έχει βλέψει για ψηλά. Και αύριο θα έρθει ο δικό σου. Αυτό αύριο θα έρθει ο διευθυντή, να ξέρει. Θα στηρεύει αύριο το μαλλί εδώ πέρα έτσι. Εντάξει, μπουκαμισάκι από εδώ από εκεί. Εντάξει, και θα έρθει. Μια χαρά, σαν να μην τρέχει τίποτα. Θα είναι διευθυντή. Το έχω δει μπροστά μου, το έχω δει να συμβαίνει, ρε. Και όταν θα πάνε να του κάνουν τα ίδια, θα λέει: ακούστε να δείτε. Στην μπιπ, δεν θα κάνετε μπιπιέ. Θα κυνηγηθεί. Θα λέει ο Ατρίδης. Στα 40 του. Θα λέει ο Ατρίδης. Σε ένα δεκάχρονο τώρα που τότε θα είναι 20 χρονών. Θα λέει: όταν τα κάναμε εμείς αυτά. Ναι. Εσύ ακόμα δημοτικό πήγαινες. Και ρωτούσες κάθε Δευτέρα τον παπά σου, μπαμπά, τι έκανε ο ΠΑΟΚ. Που θα μου τα κάνεις εμένα εσύ αυτά. Θα ξεφωνηθεί άσχημα αύριο και από κοντά. Ναι. Θα ξεφωνηθεί. Τέλος πάντων, το θέμα είναι, κυρίες και κύριοι, εσείς που τώρα μπήκατε στην παρέα μας και αναρωτιέστε τι συζητάμε, βγάζουμε εδώ τον ταλγκά μας. Το θέμα είναι ότι πάλι επιστρατεύονται οι. Να σου το πω. Οι B-movies του site αυτού. Οι B-movies, έτσι. Αυτές οι ταινίες, οι δευτεροκλασάτες υποτίθεται που όμως έχουν το μεγαλύτερο νόημα, οι δευτεραγωνιστές επιστρατεύονται για να βγει η εκπομπή, γιατί η δουλειά πρέπει να γίνει και θα γίνει, έτσι δεν έχει σημασία, είναι μια όπως δύσκολη γίνεται δουλειά, πάντα. Βέβαια, αλλά κάποιος πρέπει να την κάνει. Ακριβώς. Με Νίκο Μοσχοβίτη λοιπόν και Άκη Σαξουλόγλου θα πάμε μέχρι τις 2, διότι τα παιδιά μας είναι στη Λιβαδιά. Έχουν καθοδόν. On the road. Δύο και ο άλλο κάπου πιο αργότερα. Εντάξει, από την Αθήνα κοντά είναι η Λιβαδιά, δεν είναι μακριά, δεν είναι. Είναι καμιά ώρα. Μπα. Και πιο λίγο όχι, μπορεί να είναι. Είναι, παραπάνω είναι. Παραπάνω. Είναι, είναι. Α, εντάξει, εντάξει, είναι okay. Ώρα. Εννοείται. Η Θήβα είναι μια ώρα. Η Λιβαδιά είναι παραπάνω. Ναι. Το διωράκι το θέλει.
Δεν έχω πάει ποτέ, αλλά μπορώ να καταλάβω τώρα τι, που είναι στο χάρτη. Έχουμε μάτς σήμερα. Όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ σοβαρό το παιχνίδι για να έχουμε τριπλή αποστολή. Εντάξει. Δεν έχει να κάνει κάτι με σουβλάκια που λένε, με το φαγητό εκεί για τη μάσα που θα πέσει. Αυτό είναι μια σύμπτωση λεπτομέρεια. Είναι στο γύρω-γύρω. Είναι η τριπλή η παραλλαγή. Ουσία, είμαστε καβατζωμένοι. Η ουσία είναι το παιχνίδι. Εντάξει, είμαστε προετοιμασμένοι και για το καλύτερο και για το χειρότερο. Πάντα. Ο Ιγκόρ Τούντορ, ως γνήσιο παοξάκι της Κερκίδας που είναι, έδωσε τον τόνο. Είπε μπιπ-μπιπ το λεβαδιακό. Πραγματικά. Έτσι το είπε στην ένδειξη τύπου. Πραγματικά. Από εκεί και πέρα. Εντάξει. Αφήσαμε και κάποιους πίσω, δεν πήγαμε όλοι φίλαθλοι. Αφήσαμε και κάποιους εδώ, γιατί είχε και μάτς στη Θεσσαλονίκη και έπρεπε να δώσουν το παρόν, να υποστηρίξουν γενικά το σύλλογο σε ό,τι κάνει. Βρέθηκαν χθες αρκετοί. Λοιπόν, έχουμε μπάσκετ σήμερα. Είναι Κυριακή είναι σήμερα, ναι. Τώρα, άμα το σκεφτεί, σαν Κυριακή είναι. Που έχει και μπάσκετ και ποδόσφαιρο. Είχαμε χ στο χάντμπολ, που είναι δύσκολο. Ναι. Έκατσε κέντα όμως. Παιχνίδι που ήσουν καμιά 7-8 γκολ πίσω, ε. Ναι, και βρέθηκες μπροστά, αλλά πάλι είχες τη διαφορά. Ναι. Και θα μπορούσε είδα, να είδα εκεί που το γύρισε, μετά το άφησα. Βρέθηκες. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Το βόλε εύκολο στον Ηρακλή το Σάββατο. Το βόλε το οποίο. Εγώ νιώθω πολύ περήφανος για αυτή την ομάδα που δεν έκανε την κορόιδα να το πάρει το παιχνίδι. Μ' αρέσει τώρα, δηλαδή δημιουργήθηκε ένα θέμα. Να... Δηλαδή. Εντάξει. Οκ, okay, του Ηρακλή εκεί πέρα δημιουργούσαν είναι, θέματα. Είναι, ξέρεις ναι. κάτι, είναι δεύτερη αλλά... φορά. Πήγα να το κάνουν και με τον Άρη αυτό. Εντάξει. Δεν βγήκε. Διώξε τους ανθρώπους που δεν έχουν καμία σχέση με τα αθλήματα, όποιο άθλημα και να είναι αυτό, μέσα από την κερκίδα. Βρείτε έναν τρόπο. Εσωτερικό είναι το θέμα. Όπως καμιά φορά το λέμε και για τον ΠΑΟΚ αυτό. Σπανιότερα ναι, και βέβαια και επίσης, και σε άλλο επίπεδο μεγάλων παιχνιδιών. Νομίζω αλλά... ότι για όσους. Είμαστε ρε παιδί μου στο γύρω-γύρω. Ξέρουμε τι γίνεται περίπου σε τέτοια παιχνίδια. Ωραία. Δηλαδή έβαζε αυτό το παιχνίδι να είναι ένας διαιτητής λίγο πιο έμπειρος. Ούτως ώστε να πει, έλα παίξω του τρεις πόντους τώρα, να πας από την άλλη και τελείως. Όπως έγινε μετά από λίγο με αυτή την κυρία την Δανιλή, δεν θυμάμαι πώς τη λένε στο παιχνίδι, στο βόλι. Που ήθελε να κενώσει το γήπεδο. Εγώ είχα πολύ inside informations. Ναι. Ο insider μου έλεγε ακόμα και για το μάτς του Ηρακλή Άρης, ναι. ότι δύσκολα το βλέπει να τελειώνει. Ναι. Ναι. Και όταν συμβαίνουν αυτά, κάποιος δεν θέλει να τελειώσει το παιχνίδι. Δεν είναι δηλαδή να το κάνει επειδή αγανάκτησε από τη συμπεριφορά ενός αθλητή μαζί σου. Ή από τη φθήνουσα πορεία που έχει η ομάδα του, την οποία την είχε συνηθίσει αλλιώς να πρωταγωνιστεί και να κάνει και του γέρει μια τρέλα. Υπάρχει, είναι, υπάρχει το αντικειμενικό κομμάτι. Το σκορ είναι 17-22, έχει 3 πόντους. Ρε φίλε, γι' αυτό σου λέω. Δηλαδή, πέσε του 3 πόντους, να φύγει να τελειώσει, να πάει από την άλλη, πήγε 0-3 το μάτς, όπως και έγινε. Κατάλαβες. Δηλαδή, δημιουργούσαν πρόβλημα εννοείται. Ωραία. Αλλά. Παίξε του τρεις πόντους εκεί πέρα. Και τελικά αυτό έγινε. Αυτό έγινε. Από ανθρώπους που αγαπούν το άθλημα, κατάλαβες. Είναι αυτό που έλεγε ο Ζουγανέλης, σας περιμένουν οι γυναίκες. Που έλεγε ο Μπακριτζής. Λέει ο Ζουγανέλης, γιατί του είπες όμως ότι θα βρει τη θάλασσα δεξιά. Και λέει ο Μπακριτζής, επειδή εμείς πάνω μου δεν επιθυμούμε το κακό κανενός. Και λέει ο Ζουγανέλης που είναι την τύπα οξύ, δηλαδή. Ναι, από λέω, λέει, εγώ το επιθυμώ, ρε. Το επιθυμώ. Τώρα προς το παρόν, εμείς εχθές ήμασταν μπακιρτζής. Ναι. Δεν επιθυμούμε το κακό ούτε του εχθρού μας. Λέει εντάξει. Ναι, δεν έχουμε πρόβλημα, το παίζουμε το παιχνίδι. Να αφού εντάξει. είμαστε καλύτερα, θα το κερδίσουμε. Τι να το πάρουμε στα χαρτιά, να πάθεις μια και άλλη ομάδα. Mm-hmm. Αυτά είναι τα ωραία, τα αθλητικά. Ναι. Ωραίες ιστορίες είναι αυτές. Ναι. Αρκεί να τις θυμούνται κάποιοι. Διότι ουδής σιγουρότερος εχθρός από τον ευεργεθέντα χάρη. Εκ του ευεργετηθέντος, πώς το λένε. Ακριβώς. Αυτά είναι που γίνανε το Σαββατοκύριακο. Σήμερα τα δύο παιχνίδια στις 5.30 πρώτα το παιχνίδι της ομάδας μπάσκετ με τον Παναθηναϊκό. Στις 7.30 καπάκι το παιχνίδι με τον Λεβαδιακό. Φυσικά εννοείται ότι μέσα στην εκπομπή θα μιλήσουμε είτε με Δημήτρη Τσομπατζόγλου είτε με Σταύρο Κόλκα να μας δώσουν τελευταία νέα. Τώρα βέβαια νομίζω ότι έχουν ακόμα δρόμο. Δεν πρέπει να έχουν φτάσει. Θα έχουμε μια επικοινωνία μας μεταφέρουν όλα τα τελευταία. Προσπαθώντας να σκηνοθετήσουμε την εκπομπή, καταλάβουμε ότι είμαστε πολύ ζορισμένοι. Έχει και... Έχουμε και μια παρατέταρτο. Ναι, έχει παρούς, θα συνδεθούμε με Μίκρα, νομίζω εκεί πρέπει να γίνονται αυτά. Έχει και MVP και. Έτσι, είναι οι βραβεύσεις των παικτών του Ηρακλή. Θα ψιλοτρέξουμε λίγο σήμερα, εντάξει. Είχαμε 12 και 17 μπήκαμε μέσα Μάρια Σλαμά, αλλά εντάξει, δεν πειράζει, ρε φίλε, τι να κάνουμε. Είχε να πει πολλά. Βέβαια, αφού μαλώνανε για το Ρακιτζή. Ναι, πρέπει να τα αφήσουμε. Τι να... Σωστά. Τι να πούμε δευτεριάτικα. ναι. Τι να πούμε για το Άρης. Και αυτοί οι καημένοι τι να πούν. Για το Άρης τι ελαφιλότα. για τα κεφτέδια στο τέτοιο, στο Καφτατζόγλιο. Στο Ερακλής Πανδρακικός 0-0. Κακό παιχνίδι. Κακό παιχνίδι ήταν αυτό. Τέλος πάντων. Εντάξει, συμβαίνουν και αυτά. Εγώ δεν είμαι εναντίον του 3 η ώρα.
Το έχει αναλύσει και ο Κόλκας και είμαι εντελώς μέσα. Αυτή όμως δεν είναι η παραδοσιακή ποδοσφαιρική ώρα. Όχι, φίλε, ναι, τότε ήταν προσαρμοσμένη η ώρα στα τότε δεδομένα, τα κοινωνικά. Στους ρυθμούς ζωής τους τότε. Δηλαδή ξυπνούσε ο κόσμος να πάει εκκλησία, λες. Έπινε το καφέ του και μετά πήγαινε γήπεδο. Καμία σχέση. Ναι. Μα να σου πω κάτι. Κάποια στιγμή λέγανε άντε ας αρχίσει το παιχνίδι, γιατί είχαν βαρεθεί. Ήταν από το πρωί, δεν είχαν κάτι άλλο να κάνουν. Ναι, ναι, ναι. Ξεκινούσαν από τότε, ας πούμε, στο παλιό το γήπεδο του ΠΑΟΚ στο Συντριβάνι. Ξεκινούσαν από την Ευκαρπία 9 η ώρα το πρωί, το κόβανε με τα πόδια, φτάναν 11 η ώρα στο Συντριβάνι και μέχρι τις 3 βλέπανε τα τσικό να ναι. παίζουν μπάλα. Ναι, ναι. Αυτή ήταν η ζωή του και η διασκέδασή του. Και λέγανε 3 η ώρα, άντε δεν έχει προβολή να το κάνουμε το παιχνίδι. Τώρα τι. Δεν έχει ξυπνήσει καν ο άλλος. Δεν λειτουργεί και ποδοσφαιριστής 3 ώρα, λες. Και αυτό θέλει ακόμα. Λίγο, ναι, ναι, φίλε. Δηλαδή, καμιά φορά βλέπω, ας πούμε, φεύγουμε από εδώ με τον Κόλκα, πάμε πίνουμε καφέ στο Τριμπέκα, ας πούμε. Ναι. Είναι εκεί, τα παιδιά του ΠΑΟΚ πίνουν καφέ. Mm-hmm. Εκεί την ώρα πίνεις καφέ, ρε φίλε. Δεν είσαι για να παίξεις μπάλα. Ναι. Δηλαδή, δεν μπορεί τη μια μέρα να πίνεις καφέ και την άλλη να στο γήπεδο και να έχει κάνει. Και να παίξεις μπάλα. Τέλος πάντων. Είπαμε, η μέρα σήμερα είναι γεμάτη. Θα πούμε και για το ποδόσφαιρο, φυσικά για το παιχνίδι στη Λιβαδιά που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και το καταλάβαμε όλοι πολύ καλά από την Πέμπτη το πόσο ενδιαφέρον είναι. Που όλοι προσπάθησαν να περάσουν ένα κλίμα ότι ναι, μεγάλη νίκη με την Ντόρτμουντ, okay, αλλά είναι αυτό το παιχνίδι που έχουμε όλοι στο νου μας. Ο ΠΑΟΚ έχει 4 συνεχόμενες νίκες. 2 ναι. στο πρωτάθλημα, 1 στο κύπελο και 1 στην Ευρώπη. Σωστά, συνεχόμενα. Σωστά. Λοιπόν, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, καθαρά ποδοσφαιρικά τώρα μιλάμε, πώς θα προσαρμοστεί ο οργανισμός του ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Ο όλος ΠΑΟΚ από τον Βεζιρτζή που ανέλαβε πλέον ρόλο, τον ναι. Άρνεσεν και τον Αγγελίδη, μέχρι τον τελευταίο φροντιστή της ομάδας και τον. Πώς το λένε, που έρχεται στο αεροδρόμιο μετά το μάτς. Το Φάνη. Και το Φάνη. Όλος ο οργανισμός, έτσι. Ναι. Από το μεγαλομέτωχο και το γιο του μέχρι το Φάνη, πώς θα προσαρμοστούν σε αυτήν την αλλαγή, πώς το λένε, αυτό το jet lag. Ναι, ρε παιδί, το να είσαι τη μία μέρα στο. Λουνα Πάρκ και σήμερα ναι. στο γήπεδο του Λιβαδιά. Είναι αυτό το jet lag, ας πούμε, που αλλάζεις. Δηλαδή φεύγεις από το ένα ημισφαίριο και πας στο άλλο. Ακριβώς. Είναι άλλος κόσμος. Πώς να το κάνουμε. Όπως είναι πολλές φορές δύσκολο μετά από αρνητικά αποτελέσματα να έρθουν τα καλά και να τα αφήσεις πίσω. Έτσι, γιατί είναι και σε μικρό χρονικό διάστημα κυρίως. Έτσι είναι και όταν έρχεται ένα μεγάλο αποτέλεσμα όπως αυτό στη Γερμανία. Να μην μεθύσεις. Να το αφήσεις πίσω, να το ξεχάσεις. Το λένε όλοι και πολλές φορές το λέμε και κλισέ. Αυτό που λέμε, το κοιτάω με κάθε μάτς ξεχωριστά και το επόμενο. Αλλά το σωστό αυτό είναι πραγματικά. Δηλαδή, τελείωσε, κέρδισες, έχασες, το αφήνεις πίσω, πας στο επόμενο. Έτσι πρέπει να είναι. Απλά ο και ΠΑΟΚ, πόσο μάλλον όταν είναι και παιχνίδια μέσα σε 3 μέρες κάθε φορά. Έτσι, 3 και 4 μέρες. Όποτε κερδίζει ο ΠΑΟΚ, παίρνει μια πίστοση χρόνου για να συνεχίσει απρόσκοπτα αυτό που δουλεύει, αυτό ναι. που δημιουργεί. Ναι. Και ποιο είναι αυτό. Είναι η διαχείριση του παρόντος ρόστερ. Και η εξέβρεση αυτών των πινελιών που θα κάνουν τη διαφορά. Είτε πρόκειται για μεταγραφές τον Ιανουάριο, είτε πρόκειται για τον Ιούνιο. Όπως επίσης και από το υπάρχον ρόστερ, ξέρεις, καλύτερη αξιοποίηση, επειδή ακόμα δεν είναι σίγουρος και ο προπονητής τι ακριβώς θέλει να κάνει και από ποιους παίχτες θα το ζητήσει. Να. Έτσι, όταν τα πράγματα πάνε καλά και δεν έρχονται στραβές, μπορείς ευκολότερα να ζητήσεις από παίχτες να κάνουν και άλλα πράγματα. Mm-hmm. Όπως το να βάλεις, ας πούμε, το Μιστακίδη να παίξει σε μια άλλη θέση που είναι λίγο πείραμα, όπως να βάλεις τον Τσίμιροτ mm-hmm. να πάρει λεπτά για να σου βγάλει όλα αυτά που πιστεύεις ότι έχει και που δεν στάδειξε λόγω του τραυματισμού του. Και τώρα ο ΠΑΟΚ είναι σε μια τέτοια θέση. Έχει πάρει μια ανάσα και τον παίρνει, έχει την πολυτέλεια να δουλέψει. Εντάξει, και κάποια άλλα πράγματα. Ίσως και αυτή η νίκη με την συνέδρα της Ντόρτμουντ είναι μια ευκαιρία για μια νέα αρχή για την ομάδα, ρε παιδί μου. Για μια. Ναι. Ναι, να αφήσει πίσω το κακό διάστημα ότι πήρε αυτή τη μεγάλη νίκη και να κοιτάξει. Μακάρι να κερδίσαμε μπροστά. Πράγματα σε αυτό το επίπεδο. Γιατί Εντάξει. από τη στιγμή που δεν πεζόταν η πρόκριση και δεν είχαμε κάτι τέτοιο να κερδίσουμε, mm-hmm. μόνο αν τυχόν. Να, αυτό. Βοηθούσε όλο αυτό το πράγμα τη λειτουργία. Είναι κάποια πράγματα που πιθανόν να μην τα καταλάβουμε ποτέ ότι συνέβησαν, ναι. αλλά θα έχουν συμβεί λόγω αυτής της μεγάλης νίκης. Αυτοπεποίθηση, καλύτερο κλίμα. Ακριβώς. Και όλα αυτά τα σχετικά. Και είπαμε, πριν το παιχνίδι με του ποδοσφαίρου, υπάρχει αυτό το μπάσκετ που είναι σημαντικό. Είναι το εξαναβολής παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Μια πολύ δύσκολη, πολύ πολύ δύσκολη εβδομάδα για τον ΠΑΟΚ που έχει ξεκινήσει από σήμερα με 3 παιχνίδια εκτός έδρας μέσα σε διάστημα 5 ημερών. Σήμερα με τον Παναθηναϊκό, την Τετάρτη το σημαντικό με τη Λιάτουβος, το οποίο αν τα βάλουμε αυτά τα 3 παιχνίδια που έχει με Παναθηναϊκό, Λιάτουβος και Λαύριο, ας πούμε ότι είναι το πιο σημαντικό. Αν καταφέρει να κερδίσει εκεί, θα είναι στην επόμενη φάση του EuroCup. Τέλος πάντων, γενικά είναι μια δύσκολη εβδομάδα και για τον μπάσκετ που ξεκινάει σήμερα με αυτό το εξαναβολής παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό.
Εντάξει, οκ, okay, ο ΠΑΟΚ δεν είναι το φοβόρι φυσικά. Ο Παναθηναϊκός είναι το μεγάλο φοβόρι. Και ίσως ήταν αυτός που θα είναι ο νικητής, αλλά δεν νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα πάει να παίξει με το μυαλό στη Λιθουανία ή έχοντας απριόρι στο νου του ότι θα χάσει. Θα πάει να το παίξει όπως κάνει σε όλα τα παιχνίδια ανεξαρτήτως αντιπάλου. Λοιπόν, 1,81 τον έχω, φίλε, τον ΠΑΟΚ στο στοίχημα. Και το goal-goal το οποίο στο φετινό ΠΑΟΚ νομίζω ότι είναι δώρο κάθε φορά είναι στο 2,05 στο στοίχημα.gr. Ναι. Νομίζω ότι κάποιος ο οποίος το πιστεύει και σου λέει θα περάσει αέρα από εκεί γιατί κέρδισε την Dortmund έχει 1,81. Καλό είναι. Καλό είναι το 1,81 στο στοίχημα. Αλλά και κάποιος ο οποίος είναι λίγο πιο συντηρητικός και λέει παίξ το goal-goal και ό,τι γίνει ρε παιδί μου. Εντάξει. Γιατί μπορεί να στραβώσει, γιατί μπορεί να έρθει ανάποδο το αποτέλεσμα. Τη Βέρεια όλα τα άλλα έχει, είναι goal-goal εκτός έδρας. Είναι 2-0-5 στο στοίχημα.gr. Είναι σούπερ το... Σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής τηλεφωνείτε στην γλυκιά μας τη Μαριλής 2-3-10-2-87 και 3 οκτάρια. Κερδίζετε πρόσκληση, λέτε ονοματεπώνυμο και έρχεστε από εδώ να πάρετε μια πρόσκληση για μια ασπρόμαυρη πρόσκληση για την αυριανή συνέβρεσή μας στη Ρέμβη. Διότι όπως σωστά έθεσε ο σύγχρονος φιλόσοφος, ένας διανοητής της ψυχαγωγίας, της κοινωνικής ζωής αυτής εδώ της πόλης, ένας ανθρωπολόγος, ο Σταύρος Κόλκας, αφήστε τα σάλια μάλια στο Facebook, δεν βγαίνει από εκεί χαίρι, ελάτε να τα πούμε από κοντά, διότι έτσι μπορούμε καλύτερα να επικοινωνήσουμε. Αυτή η τεχνολογία μας έχει απομακρύνει. Λοιπόν, ελάτε αύριο στην εκδήλωση που κάνουμε στη Ρέμβη, που είναι και αυτός χορηγός μας της εκπομπής. Δηλώνετε συμμετοχή είτε με τα τηλέφωνά σας στο 2310-287 και 3 οκτάρια, είτε με μηνύματα μέσα στην ομάδα μας, με απλά σχόλια δηλαδή, μέσα στην ομάδα μας στο Facebook, το pao24.com στον Libero 107,4. Αν δεν είστε μέλη, κάνετε μια απλή, ένα απλό αίτημα και σας το κάνουμε δεκτό. Ενημερώνεστε για ό,τι συζητάμε κάθε μέρα, για την εκπομπή μας, για τους διαγωνισμούς, για τα πάντα όλα εδώ. Και ειδικά αυτές τις μέρες, σήμερα και αύριο, αν γράψετε με σχόλιο το όνομα τεπώνυμό σας, κερδίζετε μια πρόσκληση και μια μπύρα στο αυριανό event που θα γίνει στην Ρέβη. Στο καλύτερο σημείο της πόλης, στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, με θέα όλο το Θερμαϊκό. Λοιπόν, επειδή έχουμε και μια παρατέταρτο τυπικά και τις βραβεύσεις του Ηρακλή, θα πάμε στο διάλειμμα. Έτσι δεν είναι, πάμε ναι, στο ναι, διάλειμμα, ναι. Και επιστρέφουμε και βέβαια αργότερα μετά στη δεύτερη ώρα θα μιλήσουμε και με Λιβαδιά. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Μεταξύ τρέχουν και διάφορα άλλα γεγονότα και τέτοια. Τώρα προσπαθώ να μπω newsfeed να διαβάσω. Βλέπω τη συνομιλία που έχουν τα παιδιά. Πάλι είχαμε ένα θερμό επεισόδιο. Στο Παρίσι, κάπου. Όχι, ένα θερμό επεισόδιο με τους Τούρκους και τους Ρώσους. Νέο, λέει, επεισόδιο ανάμεσα σε ρώσικα και τουρκικά σκάφη στη Μαύρη Θάλασσα. Τώρα το διαβάσουμε σε λίγο. Ωραία πράγματα. Θα το γράψει και το newsfeed. Το Σάββατο βγήκαν οι άλλοι να πούμε και έριξαν προειδοποιητικές βολές. Ωραία, 20 πράγμα. Μίλια λέει από τα ελληνικά νησιά. Αυτά δικά μας δεν είναι. Τι θέλουν οι άλλοι? Τι παίρνουν και ανακατεύονται? Τέλος πάντων, γίνεται πανικός και σε αυτό το κομμάτι. Και μια αισιόδοξη είδηση τώρα, μιας και έπιασα και λίγο έτσι τις μη αθλητικές ειδήσεις, είναι ότι μέσα στις επόμενες μέρες πρόκειται να έρθει μια τεράστια τονωτική ένωση για τα ταμεία της χώρας, ένα ποσό πάνω από το 1 δις ευρώ που είναι με βάση τα συμφωνηθέντα η επόμενη δόση η οποία επιτέλους εκταμιεύεται, διότι ήμασταν καλά παιδιά. Ναι. Δηλαδή προχωρήσαμε στις αλλαγές θα αυτές. Θα την πάρουμε τη δόση μας, ναι. Ναι. Είμαστε χρηματομανείς, ευρωμανείς είμαστε. Ναι.
Και επειδή με υποκατάστατα δεν μπορούσαμε να λειτουργήσουμε, έρχεται μια πολύ καλή δόση. Δεν ξέρω τώρα, μήπως κινδυνεύουμε από καθαρές δόσεις. Γιατί αυτή θα είναι δισεκατομμυριάκι σένιο. Δεν το συζητάω, κολαριστό. 7 λέει από τις 13 μεταρρυθμίσεις που συμφωνήθηκαν με τους πιστωτές της Ευρωζώνης έχουν ήδη υλοποιηθεί. Είναι όλα αυτοί οι νόμοι που πέρασαν από τη Βουλή. Και έτσι υψηλόβαθμο αξιωματούχος της Ευρωζώνης δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ότι εφόσον ήταν καλά παιδιά οι Έλληνες, θα εκταμιευθεί ένα ποσό περίπου 1 δις ευρώ από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Mm-hmm. Αυτά. Mm-hmm. Οπότε θα κάνουμε γιορτές τώρα μετά, δεν ξέρω τι θα γίνει. Λοιπόν, είμαστε εν αναμονή για σύνδεση με Μίκρα, για να ακούσουμε Απόστολο Βέλιο και Χουάντερσον ως ο Βέλιος για το best goal της αγωνιστικής με την Τρίπολη, με τον Αστέρα, την προηγούμενη αγωνιστική, την 13η. 13η ήταν, ναι. Και ο Χουάντερσον ήταν MVP. Θα τους ακούσουμε σε λίγο και αργότερα θα πάμε να μιλήσουμε είτε με Δημήτρη είτε με Σταύρο, που είναι καθοδόν για τη Λιβαδιά. Εντάξει, είπαμε λίγο, η εκπομπή σήμερα είναι διαφορετική σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη Δευτέρα. Θα πούμε και για το μπάσκετ λίγο αργότερα, για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Γενικά προκύπτουν διάφορα, είναι η αλήθεια, όσον αφορά ρεπορτάζ. Πλέον πλησιάζουμε σιγά σιγά και... Τι σιγά σιγά, 14 Δεκεμβρίου είναι. Πλησιάζουμε και στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, οπότε η Ευρωλίγκα πότε αρχίσουν τέλειωνε. Να βγαίνουν ονόματα. Έλα. Στο μπάσκετ, η Ευρωλίγκα πότε τελειώνει. Αυτή την εβδομάδα τελειώνει η πρώτη φάση. Ναι. Όπως και το EuroCup. Ναι. Μετά θα παιχτούν πολλά και στο μεταγραφικό παζάρι εκεί που ο ΠΑΟΚ χρειάζεται ενίσχυση. Αυτό θα το δούμε κατά πόσο θα γίνει. Ναι. Απλά το αναφέρω και για το ποδοσφαιρικό κομμάτι. Ναι, γιατί για το ποδοσφαιρικό θα μας εξηγήσει. Σιγά σιγά θα αρχίσουν να βγαίνουν ονόματα, ήδη από σήμερα κυκλοφορεί ένα. Εχθές δώσαμε μια εικόνα γενικά για το σκεπτικό. Ναι, ναι, ναι. Βάσει το οποίο θα κινηθεί καταρχήν το τμήμα σκάουτινγκ του ΠΑΟΚ. Γιατί η βασική δουλειά και η προεργασία όλη γίνεται από το σκάουτινγκ και από εκεί και πέρα είναι ζήτημα προθέσεων και αποφάσεων ψηλά για το τι θα γίνει με τις μεταγραφές. Είναι αυτό το κομμάτι που νομίζω ότι πιο πολύ θα μας απασχολήσει τις επόμενες ημέρες. Και φυσικά μπαίνω στον Ιανουάριο. Γενικά υπάρχουν κάτι δηλώσεις σήμερα πολύ ενδιαφέρουσες του Προέδρου της ΕΨΜΗ, του Βαγγέλη του Γραμμένου. Βαγγέλη Γραμμένου, ναι. Ο οποίος ουσιαστικά επιβεβαιώνει ότι υπάρχει πλέον ένας άλλος πόλος. Θα μου πεις, έπρεπε να το πει ο Γραμμένος για να το καταλάβουμε. Αλλά το επιβεβαιώνει και λέει και ο ίδιος ότι γίνεται κίνηση για να αλλάξει η κατάσταση στην ΕΠΟ, όπως έχει δημιουργηθεί. Ο Βαγγέλης Γραμμένος έχει θεσμικό ρόλο, διότι ακριβώς, είναι ακριβώς πρόεδρος της μεγάλης αυτής ένωσης. Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας είναι πραγματικά μια τεράστια ένωση και σε αριθμό και σε ποιότητα ποδοσφαιρικών ομάδων. Λειτουργεί πάρα πολύ σωστά στο ραστινικό ποδόσφαιρο εδώ και δεκάδες χρόνια και νομίζω ότι έχει βαρύνουσα σημασία η θέση του Προέδρου της και δίνει τον τόνο, διότι εντάξει, είναι γνωστό ότι η Ένωση αυτή είναι φύλα προσκύμενη στο αντιολυμπιακό μπλοκ. Ναι. Θα το θέσω έτσι. Όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές, ΕΠΟ, που έχει καιρό ακόμα για να γίνει, δηλαδή έχει περίπου ένα χρόνο για να γίνουν, θα προκύπτουν και από εκεί διάφορα. Η ανακοίνωση της ΑΕΚ δεν είναι τυχαία με το παιχνίδι με τον Πανιόνιο, που μιλάει για δεκάμινο και όλα αυτά. Σε ένα παιχνίδι που η ΑΕΚ βέβαια ισοφάρισε με goal offside, έτσι, στην Ιασμίνη, αλλά γενικά η διαιτησία ήταν κακή του στυλιαρά και για την ΑΕΚ και για τον Πανιόνιο. Δηλαδή το ότι κατάφεραν να έχουν παράπονα και οι δύο είναι μια επιτυχία για τον συγκεκριμένο, όπως βέβαια και χθες. Καλά, χθες. Σε ένα πρωτάθλημα τελειωμένο, καινούριο, ναι. Έτσι. Η οποιαδήποτε εύνοια ομάδας που είναι πιθανή ανταγωνίστρια του Ολυμπιακού θεωρείται, πώς το πω, προβοκατόρικη. Δηλαδή εγώ δεν μπορώ να... είναι ανταγωνιστές μου και ο Παναθηναϊκός. Αν ευνοηθεί ο Παναθηναϊκός, δεν θα βγω να πω να ποιος είναι ο Παναθηναϊκός. Δεν το τρώω αυτό το κουτόχορτο. Ναι. Διότι ξέρω αυτή τη στιγμή πώς λειτουργεί το σύστημα. Ξέρω τι φοβούνται ακόμα και
οι διαιτητές όταν σφυρίζουν έναν αγώνα. Και αντιλαμβάνομαι ότι έχοντας λήξει πριν καν ξεκινήσει η φετινή σεζόν με πρωταθλητή τον Ολυμπιακό, δεν είναι εύνοια το να πάρει ένα σφύριγμα μία ομάδα που θέλει να πάει κόντρα στον Ολυμπιακό. Ίσα ίσα είναι, πώς το πω, εξομοίωση. Είναι σαν να... σαν να λέμε, να, τα ίδια κάνουν και αυτοί. Καταλάβες. Οπότε ούτε όταν θα πάρει σφύριγμα η ΑΕΚ θα βγω να το καταγγείλω, ούτε αν πάρει σφύριγμα ο Παναθηναϊκός θα βγω να το καταγγείλω. Όπως επίσης και αν πάρει κάποια στιγμή σφύριγμα ο ΠΑΟΚ, που δεν έχει συμβεί ακόμα και προσπαθούν, ας προσπαθούν κάποιοι να κρατηθούν από το πέναλτι εκτός περιοχής που πήρε στο μάτς με τον Παναθηναϊκό ή από το προχθεσινό που κάποιοι το θεωρούν αμφισβητούμενο. Να είναι έξω την περιοχή ή όχι. Μα και τις προηγούμενες Κυριακές, ναι, υπάρχει κόσμος που λέει έβαλε πάω goal offside. Αλλά ασχέτως τούτου, μάλιστα, αν εγώ το θεωρούσα offside, το έβλεπα και το αναγνώριζα και λέγανε αίρεση, δεν το είδε ο επόπτης, ναι, θα είχα λόγους να νιώσω εγώ άσχημα που με ευνόησε η διαιτησία και με εξέθεσε η διαιτησία με αυτόν τον τρόπο. Κατάλαβες. Διότι τι να, εδώ πάω κρεσί, άφησε βαθμούς με όλους τους οραγούς. Ναι. Θα πάω εγώ με άλλους τρόπους να κερδίσω τον Πανιόνιο. Τι κάνω για πρωτάθλημα πάω. Τέλος πάντων, γενικά ήταν πάλι μια αγωνιστική που υπήρχαν διάφορα παρατράγωδα για αυτό το παλικάρι το καινούργιο που είναι και από εδώ κιόλας, από Θεσσαλονίκη. Εντάξει, όποιος ξέρει πρόσωπα και εγκαταστάσεις, ναι, κατά αντιλαμβάνεται. Ναι. Καταρχήν, αν θυμάσαι, πέρσι ο σύνδεσμος εδώ των διαιτητών, που έχει πολλά πράγματα, πολλά θέματα να λύσει μεταξύ του εσωτερικά, τα αντιλαμβανόμαστε γιατί έχουμε πολλούς φίλους που σφυρίζουν. Ναι. Έτσι. Και γνωρίζουμε τι γίνεται μέσα στο σύνδεσμο των διαιτητών της Θεσσαλονίκης. Μην κοιτάτε που δεν μιλάμε. Έτσι. Λοιπόν, πέρσι υπήρχε ένα παλικάρι που λέγεται Λιαχούδης και σφύριζε στην Αλφα Εθνική. Ναι. Ας μας πει κάποιος από την ΚΕΔ για ποιο λόγο δεν είναι και ο Λιαχούδης. Εγώ δεν λέω να μας πει για ποιο λόγο ο Παπαδόπουλος είναι στη Super League. Γερός να είναι και να σφυρίζει. Και καθαρά τεχνικά. Οπότε φαίνεται και γερός. Καθαρά και τεχνικά, ναι, θεωρείται πολύ καλός διαιτητής ο συγκεκριμένος. Μάλιστα. Τεχνικά. Τώρα από εκεί και πέρα, ο κάθε διαιτητής, ναι, υπό ποιες συνθήκες σφυρίζει, με τι ψυχολογία και με τι φωνή από το περιβάλλον, αυτό είναι έτρον εκάτρον. Ναι. Ούτε μπορούμε να προβλέψουμε ποια λάθη θα κάνει και ποια λάθη είναι ανθρώπινα ή κάποια ποια λάθη είναι απαράδεκτα, αδιανόητα να συμβούν κλπ. Δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Λέω, ας μου πει κάποιος για ποιο λόγο δεν είναι και αυτό το παιδί που λέγεται Γιώργος Λιαχούδης. Απάρτε, δείτε τα περσινά παιχνίδια και πέστε μου αν υπήρχε κάποιος λόγος να υποβαθμιστεί ένας νέος φέρελπης διαιτητής που δεν είναι από το ευρύτερο κέντρο που και αυτό δημιουργεί μια ψυχολογία, που είναι από την υπόλοιπη Ελλάδα, την επαρχία που λένε κάποιοι, που πάντα έχουμε ανάγκη από νέα παιδιά ορεξάτα να προχωράνε. Α, πείτε μου γιατί δεν είναι στις λίστες. Και είναι ο Μίτσιος, είναι ο Καλογερόπουλος, είναι ο Παπαδόπουλος, είναι ο Φουφουτόπουλος. Ο Βάσιος, αυτό το παλικάρι που ήταν εδώ με τον Πανιόνιο, αυτό το καινούργιο το παιδί. Και έργοι συνεχώς βγαίνουνε. Ναι, ναι, ναι. Γίνεται καλό σκάουτινγκ. Τέλος πάντων. Χθες ο Ιντέγια ήταν έτοιμος να τους πατήσει κιόλας στην κόκκινη κάρτα που πήρε ο τελικός. Δηλαδή, μπορεί και να τον πάτησε κιόλας το Κυριακήδη που έφαγε την κόκκινη κάρτα. Εντυπωσιακά πράγματα. Χθες πάλι έβλεπα στις φάσεις, είναι πολύ μεγάλη γάτα αυτός που το έχει κάνει αυτό το βιντεάκι, ναι, από το Βέρεια Ολυμπιακός. Βέρεια Ολυμπιακός, ναι, ναι. Έλεγε no foul ένα. Αυτό, α, δεν, ναι, είναι foul. Αυτό δεν είναι foul, αυτό είναι foul. Ναι. Αυτό δεν είναι foul, αυτό είναι foul. Και στο τέλος αφού είχε βάλει καμιά 12 τέτοιες φάσεις, έλεγε bonus ένα. Είχε τον bonus. Bonus 2. Bonus 3. 20 φάσεις ρε η αθεόφοβη. Εντάξει, ρε φίλε. Δεν είμαστε χαζοί. Αντιλαμβανόμαστε κάποια πράγματα. Και σε πρωτάθλημα το οποίο είναι δεν καθαρισμένο, έχεις, έτσι. Λέω, δηλαδή, ναι, και είναι, καλύτερη ομάδα έχεις. Είναι το 0-3, το άναφα αγώνος, ρε φίλε. Ναι, ναι. Είσαι μπροστά, δεν έχει δηλαδή να... Είσαι μπροστά από όλους και 12, δυνατόν, 12 και 15 βαθμούς και ποιο όλα αυτά. Είναι δυνατό να ζητάς να σε ευνοήσει ο διαιτητής σε παιχνίδι που δεν θα γίνει. Σε παιχνίδι, ναι, που το πήρε στα χαρτιά 0-3. Ναι. Τι θες, ρε φίλε, να σου δώσω πέναλτι. Σε παιχνίδι που δεν θα γίνει. Και να σου πω.
Και έχει και ένα μάτς, δηλαδή τώρα ο Ολυμπιακός, okay, έχει ένα σοκ. Μα αυτό είναι και μετά όταν παίζει στην Ευρώπη, υπάρχει πρόβλημα. Έχει ένα σοκ αυτό με την Arsenal, εντάξει. Περίμενε να περάσει, να έχει διάσει να κερδίζει. Okay. Δηλαδή απαγορεύεται αυτή η ομάδα να κάνει γκέλα. Που είναι φυσιολογική στο ποδόσφαιρο να γίνει μια γκέλα. Δηλαδή έχει ένα παιχνίδι ευρωπαϊκό δύσκολο, το χάνει, δεν είσαι καλά ψυχολογικά γιατί αποκλείστηκε ο στόχο του ένα το λεπτό. Και σκαλώνει και στο επόμενο. Και σκαλώνει στο επόμενο. Γιατί ρε, αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Έτσι. Γιατί αυτό είναι το ποδόσφαιρο, τι να κάνουμε. Έτσι παίζεται. Έτσι. Υπάρχουν εποχές. Για αυτού ισχύουν άλλα πράγματα. Τέλος πάντων. Επειδή θα πάμε σε σύνδεση τώρα σε ελάχιστο χρόνο, όσοι θέλετε, τηλεφωνείτε έτσι. 2-3-10-2-8-7 και 3 οχτάρια. Κερδίζετε πρόσκληση που περιλαμβάνει μία μπύρα δωρεάν αύριο βράδυ στην Ρέμβη. Για να έχουμε μια καλή συνεννόηση όσοι θα μαζευτούμε εκεί, πρέπει να δώσει την πρόσκληση για να πάρει μπύρα. Οπότε εννοείται ότι καλό είναι να έχετε εξασφαλίσει μια τέτοια, να μα δώσει το ονοματεπώνυμο και να περάσετε από εδώ οποιαδήποτε στιγμή τη ημέρα και σήμερα και αύριο. Να πάρετε την πρόσκλησή σας για να τα πούμε αύριο και να ακούσουμε και DJ Kolkata που θα παίξει εκπληκτικές μουσικές. Μούφα, άμα έχει και ακροατήρια από κάτω. Μάλιστα. Θα δώσει show, Kolkata. Χρήστο και όσοι θα ακούσουμε Χουάντερσον αρχικά, να υποθέσω, τον MVP της 14ης αγωνιστικής. Σε λίγο θα συνδεθούμε με Μίκρα για να ακούσουμε. Είναι ο Γιώργος εκεί. Το άλλο το παιδί. Θα ακούσουμε κατευθείαν. Μόνο θα ακούσουμε κατευθείαν τις δηλώσεις. Θα ακούσουμε τον MVP της 13ης αγωνιστικής, τον Χουάντερσον, και αργότερα τον Απόστολο Βέλιο για το best goal της 13ης αγωνιστικής. Γουστάρο Παπαδόπουλο να ακούω να μιλάει. Γουστάρο πάρα πολύ. Τον Νίκο Παπαδόπουλο. Να μιλάει, Ναι, τον έχω αυτόν, πιστεύω θα μείνει στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Μακάρι, γιατί έχει να δώσει την αλήθεια. Πάμε να συνδεθούμε με Μίκρα. Τον Χουάντρος θα ακούσουμε αρχικά. Αν ακούει κανένα Ηρακλειδάκι να μας γράψει πώς λέγεται στο όνομα ο Χουάντερσον. Αυτό είναι μια καλή ψάχνω να το βρω, όλο Χουάντερσον τον λέμε. Περιμένουμε να συνδεθούν όλοι, εντάξει. Θα ξεκινήσει λογικά. Είπαμε, είμαστε συνδεδεμένοι με Μίκρα. Περιμένουμε να ακούσουμε τον MVP της 13ης αγωνιστικής, τον τερματοφύλακα του Ρεγλίτο Χουάντερσον, και αργότερα για το καλύτερο γκολ τον Απόστολο Βέλιο. Πρόσωπο των ημερών και αυτός. Βέβαια. Λόγω της απόδοσης του και ειδικά της έφεσης του στο σκοράρισμα. Λοιπόν, εν αναμονή είμαστε. Κάτι ψέλισαν και για τον ΠΑΟΚ ακόμα. Τώρα το παιδί έχει συμβόλαιο. Τώρα καλά, εντάξει, τώρα θα γράφετε. Από τη στιγμή που κάνει καλό πρωτάθλημα, θα γράφετε για όλους τώρα, εντάξει. Μπλέκουνε πράγματα, δημιουργούν εκνευρισμό χωρίς λόγο. Και στους φιλάθλους. Ο Άντερσον Σίλβα. Ένα από τα νέα παιδιά του Ηρακλή, παιδί που βγήκε από την Ακαδημία. Αρχικά θα πάει στο Βέλιο. Θα ακούσουμε το Βέλιο λογικά στην αρχή. Η ιδιαίτερη χαρά μου είναι να ρεβέρω σήμερα τον Απόστολο Βέλιο. Γιώργος Καραέσκος, Μορφάρα. Από τις Ακαδημίες του Ηρακλή. Και όχι μόνο γι' αυτό. Επειδή ο πατέρας του είναι και πολύ φίλος μου και συμπαίχτης, παλιός συμπαίχτης, που ζήσαμε καλά χρόνια μαζί. Τι βλέπετε στον Απόστολο, στον τρόπο που παίζει, στο παιχνίδι? Κοιτάξτε, ο Κώστας, ο Βέλιος, όχι ο Κώστας, ο Απόστολος, έχει ένα καλό πράγμα, ότι σε φάσεις που δεν τις περιμένει ο κόσμος, κάνει τα απίστευτα, ας πούμε. Εκεί που περιμένουν να κάνουν κάποια τρίπλα ή κάτι, αυτός κάνει το σουτ. Αυτό είναι μεγάλο, καλό είναι, πολύ καλό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γερό. Πολύ γίνεται αγαπημένη στιγμή να μαζεύεις το βραβείο. Θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ από πολύ μας άλλο για τον κύριο Κρέσκο. Είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα αυτό το βραβείο. Άνθρωπος, γιατί γνωρίζει πολύ καλά κάτι που έχω. Όσο με τα βραβεία, θα ξανατονίσω ότι τα βραβεία για να τα έχει πάρει όλη η ομάδα. Βοήθησε η ομάδα
βοηθάει η ομάδα καθημερινά και στους αγώνες μου. Δηλαδή, πραγματικό όλο αυτό. Χαρούμενο φυσικά, αλλά τα βραβεία κυρίως μου δίνουν αυτοπεποίθηση για τη συνέχεια και οτιδήποτε άλλο. Είμαστε δύο μέρες μετά από ένα ισόπαλο αποτέλεσμα στο Καρταζόγλιο. Μπορεί χαρά να ήταν μεγαλύτερη σήμερα σε αυτό το βραβείο, αν είχε έρθει νίκη και παιχνίδι με το Πασχαλικό. Σίγουρα, ναι. Ήμασταν κάπως νευρικοί. Θέλαμε πολύ αυτή τη νίκη. Ένα πολύ καλό τρίποντο για τη συνέχεια. Σίγουρα πήραμε έναν πόντο. Σίγουρα αν υπήρχε νίκη θα ήμασταν ακόμα περισσότερο χαρούμενο για το βραβείο, αλλά με το αυριανό παιχνίδι και το επόμενο του βάθμα. Και ασχοληθεί για το κύκλο, αλλά και για το πρωτάθλημα, για τα παιχνίδια που έχουμε μέχρι να φύγει η χρονιά του 2015 πρώτα για το παιχνίδι του αυριανό. Τώρα, βέβαια, ακόμη δεν ξέρουμε τι γίνει και το παιχνίδι θα γίνει αυτό. Πώς εσάς τους ποδοσφαιριστές στο μυαλό σας? Κάπως προηγουμένο, αλλά νομίζω ότι έχουν πάρει κάποιες αποφάσεις. Θα τις ρίξουμε μέχρι το τέλος. Θα τις ρίξουμε όλες. Άρα θα κρύβει όλα κρέμονται σε μια κλωστή και άμυνα. Επαναλαμβανόμενη και σε βαθμό ρουτίνα η ερώτηση. Ο κύριος Σκέμπε γυρίζει όλα τα γήπεδα. Έχει ήδη φωτογραφίσει κάποιους παίκτες του Ολυμπιακού, του ΠΑΟΚ, του Παναθηναϊκού. Λογικά είσαι, θα είσαι και εσύ στην αποστολή, γιατί νομίζω ότι αυτήν την ώρα είσαι πιο προβαρισμένος. Έλληνα συμβουλή. Όλο αυτό με κάνει χαρούμενο, είναι η τιμή μου. Να βλέπετε με όλα αυτά. Δουλειά μου, θα δώσω την καθέτηση του γήπεδου. Υπάρχει για μία ακόμη φορά. Η ερώτηση και αυτή είναι επαναλαμβανόμενη, αλλά έχουμε νέα αφορμή, δηλαδή τα νέα σκάουτ, το παιχνίδι από το εξωτερικό με το Παρθακικό. Όλο αυτό το πράγμα το μεταγράφω λογικό στο μυαλό σου, πώς είναι? Τα έχω περάσει και σε πιο κατάσταση, όταν ήμουν πιο μικρός. Είναι κάτι το οποίο είναι αυτή τη στιγμή που να μην μπορώ να το αντισέλθω. Η δουλειά μου είναι, όπως είπα και πριν, προπόνηση, δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο, και αυτό έχει βράκει. Ωραία, πάει ο Βέλιος. Αυτός ήταν ο Απόστολος Βέλιος που πήρε το βραβείο, είπαμε, του καλύτερου γκολ για τη 13η αγωνιστική. Τώρα είμαστε συνδεδεμένοι πάντα με μικρά. Θα ακολουθήσει προφανώς καπάκι και η βράβευση του Χουάντερσον. Βέβαια λίγο τράβηξε λίγο παραπάνω, έχουμε πάει και 5, τέλος πάντων. Θα τα βολέψουμε. Θα ακούσουμε σε λίγο και τον Χουάντερσον ως MVP της 13ης αγωνιστικής και τα δύο βραβεία της αγωνιστικής προηγούμενης πηγαίνουν σε παίξη του Ρακλή. Ακούσαμε τον Βέλιο. Φαίνεται ότι έχει μπει γενικότερα στο στόχαστρο ρακετών. Έχει και κόσμο τον 2 από το εξωτερικό, εντάξει, φυσιολογικό. Από τη στιγμή που ξεχωρίζει. Σε λίγο θα ακούσουμε και τον Χουάντερσον. Είπαμε, εμείς συνεχίζουμε εδώ. Θα έχουμε μετά μια κουβέντα και με Δημήτρη Ζομπατζόγλου ή με Σταύρο Κόλκα, έναν από τους δύο που είναι καθοδόν για τη Λιβαδιά, για το παιχνίδι το σημερινό. Δεν πώς θα προλάβουμε όλα. Χρήστο, άμα θες, άκου λίγο εσύ τώρα, γιατί από ό,τι βλέπω μάλλον πάλι θα έχουμε τέτοιο. Και πάμε μετά στο Χουάντερσον. Εντάξει, θα το κάνουμε μαζί το διάλειμμα και θα κάνουμε το μία και μετά θα πάμε σε ρί μέχρι το φινάλι της εκπομπής. Ναι. Θα συμπητήξουμε κάπως έτσι, γιατί πέρασε η ώρα. Γιατί περνάμε και στους χωρίους της δεύτερης ώρας σιγά-σιγά. Άκουσε, Χρήστο, μόλις έχουμε πάλι, μόλις ξεκινήσει, θα συνδεθούμε για να ακούσουμε και στον αέρα τον Χουάντερσον. Για πεσάκι, τι πήγες να πεις. Τι βλέπεις στην κορυφή της βαθμολογίας όσον αφορά την τετράδα που θα πάει στα play-off? Πιστεύεις και εσύ αυτό, ότι θα είναι και ο Αστέρας και ο Πανιώνιος λίγο θα ξεφουσκώσει και θα πάμε σε μια τετράδα? Εγώ δεν νομίζω ότι η ΑΕΚ... Γιατί εγώ δεν έχω τέτοια φωνή, να ξέρεις. Είδα και τον Πανιώνιο στο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Ναι. Θα μπορούσε και να έχει κερδίσει. Έτσι όπως είναι το πρόγραμμα φέτος για όλους, που έχουν σερί ντέρμπι και μετά τα πιο εύκολα έχουν Χουάντερσον. Ωραία. Για να ακούσουμε. Τα Σίλβα Χουάντερσον. Σε λίγο τον έχουν. Μορφάρα, έτσι. Υποθέτω. Είναι λίγο χιγκίτα στυλ. Μεγάλη μορφή. Τρελός, κανονικός. Λοιπόν, εν αναμονή είμαστε. Δεν έχουν συνηθίσει, είναι οι συνάλφοι. Δεν έχουν συνηθίσει. Τόσο, εντάξει. Σε τέτοια. Ναι, τον παρουσιάζουν και μετά αρχίζουν και κουβεντιάζουν. Εντάξει, μετά... Έχει και μια διαδικασία τέτοια που είναι οι φωτογραφίες, κάποιος να μιλήσει και όλα αυτά, και γι' αυτό ίσως. Οι φωτογραφίες είναι παράλληλα, ρε Σινίκο, ίσα ίσα. Οι φωτογραφίες θέλουν τέτοιο σκηνικό. Τέλος πάντων. Την ώρα που είναι τα ματσούκια μπροστά και μιλάει ο άλλος. Να, έλα, μιλάει. Η οποία εξελίσσεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ευχόμαστε και στο Άντερσον συνέχεια τέτοιες εποχές και στον Ηρακλή μια πολύ
εξίσου πολύ καλή. Ευχαριστώ πολύ. Ακούσαμε την παρουσίαση του παίκτη. Προφανώς από κάποιο χορηγό δεν καταλάβαμε ποιος μπορεί να είναι. Κάνουμε διπλό να φαίνεται ότι ο Γιάννης Αντώνης θα κάνει τη μετάφραση. Αλλά είναι στο, είναι στο μπάνερ. Είναι και ιδίως στο μπάνερ. Έσα καλά. Σκεφτείτε το εκεί πώς θα το κάνετε. Εντάξει, είμαστε έτοιμοι. Γιάννη, τα συναισθήματά του για αυτή τη βράβευση. Not just for me, it's for everybody, like Heracles, so for the fans, for who work in Heracles and for the players. Είμαι πολύ χαρούμενος με τη βράβευση τη σημερινή. Αυτό όμως το βραβείο δεν είναι μόνο για μένα, δεν είναι δική μου χαρά, είναι για όλη την ομάδα, για όλους τους παίχτες, για όλους τους φιλάδους του Ηρακλή αφιερωμένο. Τι σημαίνει που οι παίχτες του Ηρακλή ήδη έχουν πάρει αρκετά βραβεία μέσα στη σημαίνει ότι η ομάδα μας πηγαίνει πάρα πολύ καλά και ελπίζουμε να συνεχίσει να πηγαίνει. Από δεξιά είναι αυτά τα βραβεία που παίρνουν. Και τι περιμένει από τη σεζόν, τι περιμένει από τον Ηρακλή μέσα στη σεζόν σε πρωτάθλημα και κύπελλο. Εγώ θα πάω σε τη σεζόν. Πάτε και με είπε Ηρακλή στην τρίση. And take the best position and the Super League and the club. Μεγάλος Γιάννης Πάγκος, αδερφός. Πιστεύουμε να πάρουμε όσο το δυνατόν ψηλότερη θέση στην Super League, αυτός είναι ο στόχος μας, αλλά και να κάνουμε κάτι πολύ καλό στο κύπελλο, όπως και πέρσι που πήγαμε στον ημιτελικό. Ολοκληρώθηκε, όχι. Μάλιστα, λοιπόν. Εντάξει, τράβηξε λίγο παραπάνω. Πάμε διάλειμμα κατευθείαν, λέω. Και να γυρίσουμε μετά για να πάμε να μιλήσουμε με Δημήτρη Μπατζόλ και Σταύρο Κόλλα. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Τώρα όταν θα συνδεθούμε θα τα ρωτήσουμε τα παιδιά μας. Τι έγινε εκείνο το τρένο που έβλεπε τα άλλα τρένα να περνούν? Διότι τρένο ο ΠΑΟΚ. Το ΠΑΟΚ 24 είναι τρένο. Κατεβαίνει το κονσόρτσιουμ κάτω στις Ράγες. Και επειδή ξεκίνησαν τα παιδιά μας κατά τις 10, εντάξει, πιστεύω έχουν φτάσει. Κάποια στιγμή είπανε 2 ώρες, λέει ο ΣΕ ότι είναι. Λέω είμαι παπάς, δεν υπάρχει περίπτωση να είναι 2 ώρες. Ότι είναι γρήγορο. 2 ώρες. Ναι, έτσι τους είπε ο ΣΕ. Ώρα, από Θεσσαλονίκη Λιβαδιά. Πλάκα μας κάνουνε. Πόσο γρήγορο να ήταν. Δεν υπάρχει περίπτωση να ήταν δυο ώρες. Τώρα θα μας πούν. Δεν μπορεί. Είναι μέσα στα βουνά. Δεν έφτασαν ακόμα, βέβαια, ρε φίλε. Τι είναι, ο Iron Man. Τι τρένο ήταν αυτό, ρε παιδιά. Αυτά τα Ιαπωνέζικα τα τρένα που κάνουν 2 ώρες τα 1200 τηλέφωνο χιλιόμετρα. Έχουμε Τζόρμπα. Δημήτρη Τζορμπατζόγλου. Καλό μεσημέρι, συνάδελφε. Γεια σου, Δημήτρη. Γεια σας, καλό μεσημέρι. Τι γίνεται? Όλα καλά, εσείς? Πες μας τις εντυπώσεις σου από αυτό το jet lag. Από τη μία να είσαι στην Γερμανία και από την άλλη να είσαι στη Λιβαδιά. Πώς νιώθεις? Εντάξει, φίλε, καλά είναι. Στην ελληνική επαρχία. Δεν έχει σημασία. Θα έχουμε θέματα κι εμείς, λογικά. Θα είχαν φτάσει τώρα, θα ήταν εκεί στη Λιβαδιά και θα πίνανε καφέ. Ας τον πάρουμε άλλη μια φορά τον Δημήτρη. Και άμα είναι, δεν τον ενοχλήσουμε, να τον βγάλουμε παρά 10, να είναι σίγουρο ότι είναι εκεί και τρώνε σουβλάκι. Όπως λέει και ο Αντώνης Τσακαλές, έχασα, λέει, τα λουκάνικα. Μην χάσω και τα σουβλάκια. Κορυφαίος. Ναι. Αντώνης. Έχουμε κλήρωση 16. Άσε τα Μπαρτσελόνα.
Ο Ολυμπιακός ποιο παίζει το Champions League. Όχι. Κάτσε. Πιο αργά δεν είναι αυτό. Δύο η ώρα δεν είναι. Σήμερα έχει και Europa και. Έχει την κλήρωση, ναι. Δεν έχει, Εντάξει. Ας κάνουμε λίγο υπομονή. Τίποτα, να τον βγάλουμε παρά 10. Του στείλουμε ένα μήνυμα να του πούμε να σε βγάλουμε παρά 10. Έτσι να κλείσουμε. Γιατί με. Γιατί και ο Σταύρος που μίλησε το πρωί που μιλούσε με τον Χρήστο και τον Μάριο ήταν λίγο ταλαιπωρία. Έβγαινε, έκλεινε ξανά. Τα ελληνικά βουνά δηλαδή δεν έχουν. Καλά, οι εταιρείες δεν μας λένε 98% έχει κάλυψη. Α, καλά. Ναι, οκ. Εντάξει. Πέφτω από τα σύννεφα που δεν έχει σήμα καθοδόν. Έχει και κλήρωση. Μάλιστα, για κάτσε λίγο. Λοιπόν. Δείχνει εδώ τη φάση. Παρίσι, κάνει φάουλ και πριν. Ρε, είναι σαν να του έχει πατήσει. Είναι σαν να του πάτησε. Έχει κάνει δύο επιθετικά φάουλ. Τέλος πάντων. Arsenal Barcelona έχει στο 16 του Champions League. Γάνδι Wolfsburg, Ρώμα Real Madrid, Paris Saint Germain Chelsea, Arsenal Barcelona. Δηλαδή, ρε, η Arsenal τόσο πάθος εκεί πέρα να περάσει. Έχει πάει στην Barcelona. Juventus Bayern. Ωραίο. Αϊτχόβεν Ατλέτικο Μαδρίτης, Μπενφίκα Ζενίτα Αγίας Πετρούπολης και Δυναμό Κιέβου Μάντσεστερ Σίτι. Μάλιστα, ωραία. Ωραία. Πολύ ενδιαφέρουσα κλήρωση. Γιουβέντους Μπάγκεν και Άρσεναλ Μπαρσελόνα, Παρίσι Σεν Ζερμέν Τσέλσι έχει. Ωραία, ωραία πράγματα. Αυτά τα οποία θα παίξουν πρώτα παιχνίδια. Ω, αργεί ακόμα πάρα πολύ. Είναι Φεβρουάριο, ναι. Τέλη Φεβρουαρίου. Η φάση των 16 αργότερα έχει και Europa League. Έχει ελληνικό ενδιαφέρον πλέον και το Europa League. Γιατί ο Ολυμπιακός συνεχίζει, ενώ πλέον γιατί και ο ΠΑΟΚ και ο Αστέρας Τρίπολης είχαν αποκλειστεί. Είπαμε, η κλήρωση είναι κλειδωμένη, ρε. Είναι Ντόρτμουντ Ολυμπιακός. Λες, βέβαια. Λες. Εννοείται. Ναι. Τώρα το δεις. Υπάρχει το ενδεχόμενο, έτσι δεν είναι ότι. Ναι, γιατί δεν το λέμε στην τύχη, ναι. Λόγω βαθμολογιών κλπ. Μάλιστα. Μάλιστα. Οι ομίλοι που έχουν δημιουργηθεί. Οι ομίλοι, λοιπόν, αφού δεν μπορούμε να κάνουμε τη σύνδεση. Θα μας πεις λίγο μπάσκετ. Να πούμε σήμερα για το παιχνίδι στις 5.30 στο ΆΚΑ του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Είπαμε ότι ήταν ξαναβολής παιχνίδι της 7ης αγωνιστικής. Από τη στιγμή που υπήρξε αναβολή και έπρεπε να βρεθεί μια ημερομηνία στο έτσι και αλλιώς πιεσμένο πρόγραμμα, κάποιος θα ζοριζόταν παραπάνω. Φυσικά, ποιος θα ζοριστεί παραπάνω ο Παναθηναϊκός, δεν υπάρχει περίπτωση. Απλά έτσι όπως έχει. Γίνει η κατάσταση στον όμιλο του EuroCup. Ο ΠΑΟΚ πάει να παίξει έναν τελικό, να το πιστεύει του Βοστρίδα. Ας το πούμε τελικό στη Λιθουανία, έχοντας παίξει Δευτέρα. Ενώ το παιχνίδι αυτό είναι Τετάρτη, έχοντας παίξει Δευτέρα με τον Παναθηναϊκό, ένα παιχνίδι το οποίο είναι πολύ πολύ ψηλών απαιτήσεων. Είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο και είναι δύσκολο ενώ όλο το σκηνικό αυτό με την ομάδα να έχει φύγει από χθες. Να έχει παιχνίδι σήμερα, να έχει ξανά ταξίδι στη Λιθουανία, παιχνίδι εκεί και μετά να γυρίσει Αθήνα πάλι για το παιχνίδι στο Λαύριο, να είναι 6-7 μέρες στο δρόμο. Αλλά το ξέρουν, είναι προετοιμασμένοι γι' αυτό. Σε αυτά τα δύο παιχνίδια τον φοβάμαι, Νίκο, τον ΠΑΟΚ. Ναι, και σήμερα όσον αφορά. Με το Λαύριο λίγο τον φοβάμαι. Ναι, δεν ξέρω τι θα γίνει. Όσον αφορά το σημερινό παιχνίδι, γιατί το έχουμε πει ότι είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή δεν μπορεί η ομάδα, καμία ομάδα να πει ότι εντάξει, αφήνω το μάτι με τον Παναθηναϊκό γιατί με ενδιαφέρει το μάτι Τετάρτη. Δεν υπάρχει αυτό. Κανένα δεν μπαίνει μέσα για να χάσει. Και ο ΠΑΟΚ σήμερα θα το προσπαθήσει να είναι ανταγωνιστικός όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό και αν μπορέσει να πάρει κάτι στο τέλος. Αυτό θα προσπαθήσει να κάνει στο σημερινό παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος γενικότερα είχε θέματα μέσα στις προηγούμενες ημέρες, ο Μάρκοβιτς είχε τραυματιστεί στο παιχνίδι με τον. Με την. Σάρατοφ. Τώρα με τη Σάρατοφ, μπράβο. Όπως και ο Μαργαρίτης. Εντάξει, το Μαργαρίτης και αλλιώς ήταν ένα διάστρεμα το οποίο έμεινε για μια-δυο μέρες έξω. Μπήκε κανονικά, προπονήθηκε. Ο Μάρκοβιτς είναι στην αποστολή κανονικά. Δεν, θα το δούμε αν θα πάρει σήμερα λεπτά συμμετοχής για το αν είναι καλά για να παίξει. Αλλά γενικά η προετοιμασία έχει γίνει με τεμπόδιο. Όταν κάποιοι παίχτες λείπουν από τις καλές προπονήσεις, εννοώ τις καλές προπονήσεις, τις προπονήσεις που είναι οι πιο δυνατές τέλος πάντων, υπάρχει θέμα. ΠΑΟΚ θεωρητικά είναι πλήρης, γιατί και ο Μαργαρίτης είναι στην αποστολή και ο Μάρκοβιτς. Αλλά. Δεν είναι στο 100% και οι δύο τουλάχιστον. Και για τον Μάρκο θα δούμε και αν θα πάρει χρόνο συμμετοχής. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει να κερδίσει το Παναθηναϊκό εκεί από το ιστορικό καλάθι του Κόνραντ Μακρέι από τότε, 1999. Κάπου εκεί. Ναι, στο ΆΚΑ έχει κερδίσει. Κέρδισε πέρσι την ΑΕΚ, αλλά. Το Παναθηναϊκό έχει να το κερδίσει πάρα πολλά χρόνια εκεί. Μαύρα χρόνια. Ένας Παναθηναϊκός ο οποίος. Είχε την κρίση του γενικά. Πάντως νομίζω είχε ότι τα θέματά του. Το ίδιο πολύ κακό σερί, μπορεί και μεγαλύτερο σερί, να έχουν και οι άλλες μεγάλες ομάδες πλην του Ολυμπιακού εναντίον του Παναθηναϊκού, έτσι. Και ο Άρης έχει πάρει. Ναι, να κερδίσει και η ΑΕΚ.
Μα αφού αυτοί οι δύο πια έχουν ανοίξει την ψελίδα πάρα πολύ. Έχουν ανοίξει πάρα πολύ. Και με το μπάτζετ τους και με τη διαιτητική εύνοια, ανοχή. Ναι. Τέλος πάντων. Είναι ένα παιχνίδι, ξαναλέω, και για τον Παναθηναϊκό. Ένας Παναθηναϊκός ο οποίος έχει αυτό σημαντικό παιχνίδι στην Ευρώπη. Σημαντικό όχι τόσο για την πρόκρισή του, καθώς έχει περάσει την επόμενη φάση της Ευρωλίγκα. Σημαντικό για το ποιος θα βρει μπροστά του στην επόμενη φάση. Αν θα βρει τον Ολυμπιακό, δηλαδή, παίζει και αυτό. Ένας Παναθηναϊκός ο οποίος είχε τα θέματα του, πήρε κάποια αποτελέσματα, έκανε και δύο καλά παιχνίδια εντός έδρας στην Ευρωλίγκα, και με την Μπαρσελόνα και με την Ζιρόνα Γκόρα την Παρασκευή. Εντάξει, είναι μια ομάδα, εννοείται, top επίπεδου, την οποία ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να βρει το κίνητρο μέσα στο παιχνίδι, να κρατήσει το ρυθμό εκεί που θέλει αυτός όσο μπορεί. Και βέβαια όταν παίζεις απέναντι σε πολύ καλύτερες ομάδες, σε ομάδες ανώτερου επίπεδου, θα πρέπει εσύ να είσαι σε πολύ καλή μέρα και γενικότερα να ελαχιστοποιήσεις τα λάθη σου. Και όταν λέω λάθη, δεν εννοώ να γίνει λάθος πάσα γιατί κλέψει ο αντίπαλος, εννοώ τα λάθη γενικότερα μέσα στο παιχνίδι. Αν ο ΠΑΟΚ το καταφέρει αυτό, μπορεί να είναι μέχρι το τέλος μέσα στο μάτς και να το διεκδικεί. Αυτός είναι και ο στόχος του προφανώς. Να κρατήσει δηλαδή το ρυθμό εκεί που θέλει αυτός, να ελαχιστοποιήσει τα δικά του λάθη στην άμυνα και στην επίθεση και να προσπαθήσει να πάρει κάτι από αυτό το παιχνίδι. Κακά τα ψέματα, έτσι κι αλλιώς το μεγάλο φοβόνο Παναθηναϊκός. Okay. Εντάξει, θα προσπαθήσει να τον πιάσει κοιμόμενο και να τον κερδίσει. Ναι. Δεν νομίζω ότι κανένας τον ΠΑΟΚ, μπαίνοντας στο ΆΚΑ σήμερα σε λίγη ώρα που θα πάνε στο γήπεδο, να σκέφτεται το μάτς με τη Ρήτας. Εντάξει. Δεν το κάνει, δεν νομίζω ότι ο Μαρκόπουλος αφήνει ποτέ να γίνει κάτι τέτοιο. Δεν νομίζω ότι ο Μαρκόπουλος ποτέ δεν αφήνει μάτς να περάσει έτσι, με όποιον και αν είναι αυτό. Και θα προσπαθήσει ο ΠΑΟΚ να είναι μέσα στο μάτσο στο τέλος. Τον τρόπο με τον οποίο ο ΠΑΟΚ έχασε από τον Ολυμπιακό φέτος. Ναι. Έτσι. Ναι. Στην παράταση και κυριολεκτικά στη μία βολή, θα μπορούσαμε να το έχουμε πάρει το μάτς στην κανονική περίοδο. Mm-hmm. Ας θυμηθεί δύο τουλάχιστον παιχνίδια, θυμάμαι εγώ, που ο Παναθηναϊκός τα έπαιξε κορώνα γράμμα για να τα κερδίσει. Ακριβώς γιατί ήταν αποσυντονισμένος και από τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Ο Παναθηναϊκός είχε γενικά ένα κακό διάστημα. Ναι. Το είναι οποίο το άφησε πίσω με μια μεγάλη νίκη που έκανε στην Τουρκία με την Καρσίγιακα, που ήταν παιχνίδι που έπρεπε να το πάρει. Χωρίς να παίξει καλά, αλλά το πήρε. Ήταν ένα παιχνίδι, λες και έγινε σε ένα δημοτικό γυμναστήριο. Ναι, ήταν πολύ κακό μάτσο εκείνο, όντως. Ακολούθησαν όμως δύο καλές νίκες εντός έδρας και με καλές εμφανίσεις. Δηλαδή και με την Μπαρσελόνα και με την Γιαλόνα Γκόρα τώρα την Παρασκευή την περασμένη, που έπαιξε και καλό μπάσκετ ο Παναθηναϊκός. Ναι. Άρα πήρε όθηση από την Είναι μια ομάδα η οποία έχει πολλές επιλογές και ποιοτικές επιλογές. Κυρίως στην έδρα του κάνει ό,τι κάνει από πλευράς καλών αποτελεσμάτων. Όταν φεύγει από εκεί έχει το θέμα. Τώρα εντάξει. Ο ΠΑΟΚ το είπαμε. Για μένα. Προπονητής είναι ο Τζόρτζεβιτς. Ο Τζόρτζεβιτς, ναι. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να έχει σε τέτοια παιχνίδια με αντιπάλους που είναι υψηλότερο επίπεδο, όπως και να το κάνουμε, να έχει, ας πούμε, την εικόνα που έχει στο δεύτερο ημίχρονο με την Μπεσίκτας. Δηλαδή με όσο δυνατόν περισσότερη πίεση στην άμυνα, για να οδηγήσει τον αντίπαλο σε λάθη και μέσα από την άμυνα μετά έρχονται και καλές επιλογές. Πάντα έτσι είναι, πάντα έτσι γίνεται. Μια κακή άμυνα μπορεί να οδηγήσει σε ένα μακρινό rebound που να βγάλει φινδιασμό, που να βγάλει μια κατάσταση για γρήγορη επίθεση, που να βγάλει μια κατάσταση πλεονεκτήματος τέλος πάντων στην επίθεση. Αν ο ΠΑΟΚ το καταφέρει αυτό, νομίζω θα μπορεί να είναι όσο τέλος μέσα στο παιχνίδι και να διεκδικεί κάτι. Τώρα εντάξει, θα το δούμε. 5,5 ώρα το παιχνίδι στο ΆΚΑ. Θα δούμε τι θα γίνει εκεί. Αλλά ξαναλέω ότι είναι μια δύσκολη εβδομάδα αυτή που ξεκινάει για τον ΠΑΟΚ, με τρία εκτός έδρας παιχνίδια στο δρόμο, και το ένα από τα τρία είναι και πάρα πάρα πολύ σημαντικό όσον αφορά στόχους. Έτσι, γιατί είναι παιχνίδι πρόκριση στην επόμενη φάση. Οκ, okay, είναι αδιάφορη η Ρήτας γιατί έχει αποκλειστεί, αλλά δεν θα κάτσει να χάσει επειδή εννοείται. Έχει αποκλειστεί. Ο ΠΑΟΚ με σενάρια και με ήττα προκρίνεται. Ναι, προκρίνεται και με ήττα αν η Ζενίτ νικήσει μέσα στην Μπεσίκτας. Δεν θέλουμε να το πάμε εκεί όμως. Και εκεί μιλάμε για ένα διάφορο παιχνίδι για τη Ζενίτ βαθμολογικά. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι ένα παιχνίδι ανάμεσα σε μια τουρκική ομάδα που καίγεται για την νίκη και απέναντι σε μια ρώσικη ομάδα που είναι και ψιλοαδιάφορη για την νίκη. Με όλα όσα γίνονται. Θα έχουμε ανταλλαγή πυροβολισμών δηλαδή στο παιχνίδι αυτό. Ναι, ανταλλαγή δηλαδή, τριπώντων. Δεν ξέρω κατά πόσο και η Ζενίτα, άμα έχει ένα γεμάτο γήπεδο τώρα που είναι έτοιμη να τους φάνε και με μια ομάδα σαν την Πεσίκτας που θέλει την νίκη, αν θα ξεσκιστεί για να το πάρει το παιχνίδι. Από τη στιγμή που είναι και οριστικά πρώτη η Ζενίτα στον όμιλο. Δεν έχει να χάσει την πρωτιά. Τέλος πάντων. Αυτά θα τα πούμε περισσότερα από αύριο μετά το σημερινό παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ.
Είμαστε στη 1:30. Να θα πούμε να λίγο διάλειμμα. Και χορηγούς δεύτερης ώρας, ναι. Και σιγά σιγά θα μιλήσουμε, θα μιλήσουμε και με Λιβαδιά. Δεν θες να πάμε σε διάλειμμα? Πάμε, να πάμε διάλειμμα. Γιατί τουλάχιστον να μπορούμε να μιλήσουμε σε κάποια φάση μετά με τα παιδιά. Θα κάνουμε αυτά τα δύο. Να θυμίσω λοιπόν ότι δεχόμαστε τα τηλεφωνήματά σας στο 2310-287-38, όπου μας λέτε ονοματεπώνυμο και κερδίζετε μία πρόσκληση η οποία περιλαμβάνει δωρεάν μπύρα για την αυριανή συναισθίασή μας στην Ρέμβη. Συνάντηση, συναισθίαση, κουβέντα, ό,τι θέλετε πείτε το έτσι προεόρτιο, να μιλήσουμε, να γελάσουμε λίγο, να ξεφύγουμε από την καθημερινότητα σε έναν οικείο χώρο στην Ρέμβη που είναι και χορηγός εδώ στο ΠΑΟΚ 24. Επίσης μπορείτε με μήνυμα, με σχόλιο στην ομάδα μας, στο pao24.com, στο Libero 107,4, να δηλώσετε συμμετοχή και να ξέρετε ότι ακόμη και φαντομάδες να έρθετε εκεί. Εντάξει, εννοείται ότι θα μπείτε στην παρέα μας. Απλά, αν φροντίσετε και στείλετε το ονοματεπώνυμό σας και περάσετε, πάρετε και την πρόσκληση, θα έχετε και μια δωρεάν μπύρα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, κάνει τη διαφορά. Έτσι, από τη Ρέμβη, κερασμένη και από το ΠΑΟΚ 24, μια μπύρα αύριο βράδυ στην κουβέντα και στη συνάντηση που θα κάνουμε το ΠΑΟΚ 24. Πάμε σε διάλειμμα και πολύ λίγο επιστρέφουμε και για σύνδεση News Fis και για σύνδεση με Λιβαδιά, για να ακούσουμε τον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου στα τελευταία νέα πριν από το παιχνίδι Λεβαδιακός ΠΑΟΚ που είναι στις 7:30 απόψε το βράδυ. Και τώρα, οι τελευταίες εξελίξεις από το newsfeast.gr. Μια προσφορά από την GAS24 Κουγιουμτζίδης. Έχουμε τώρα κάποια νέα για αυτό το επεισόδιο Ρωσίας-Τουρκίας, το οποίο έγινε στη Μαύρη Θάλασσα. Μια κορβέτα, λέει, του Ρώσικου στόλου και ένα σκάφος ακτοφυλακής ανάγκασαν εμπορικό πλοίο που μετέφερε τουρκική σημαία, που έφερε τουρκική σημαία, να αλλάξει πορεία αφού παρεμβλήθηκε στην πορεία σκαφών μιας κρημαϊκής ενεργειακής εταιρείας που ρημουλκούσαν γεωτρύπανα. Έτσι ανακοίνωσε η Ρωσία. Λοιπόν, και το Σάββατο είχαμε θερμό επεισόδιο με το ρώσικο αντιπυρικό που χρειάστηκε να καταφύγει στα πυροβόλα όπλα του προκειμένου να αποφύγει τη σύγκρουση με ένα τουρκικό σκάφος στο Αιγαίο. Και αναμένονται επίσημες πληροφορίες και από το ρώσικο Υπουργείο Άμυνας. Να δούμε την εκδοχή, την στρατιωτική για όλο αυτό. Έτσι κι αλλιώς βγαίνει ότι στο περιστατικό του Σαββάτου καλέσαν το Τούρκο στρατιωτικό ακόλουθο του Υπουργείου να δώσει εξηγήσεις μετά το συμβάν και δημιουργήθηκε σοβαρό διπλωματικό επεισόδιο 22 χιλιόμετρα από τη Λίμνο. Στο Βόρειο Αιγαίο συνέβησαν όλα αυτά. Δεν ξέρω αν είναι να κλαις ή να γελάς που οι Ρώσοι αλωνίζουν στο Αιγαίο και πυροβολούν στα 20 ναυτικά μίλια από την Λίμνο, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Κάποιος μπορεί να σε πει, οι Ρώσοι θα μας δώσουν την Αγία Σοφιά, ξέρω εγώ. Ναι, το ξανθό γένος. Ναι. Από την άλλη, δηλαδή είναι και κάποιοι που χαίρονται με όλα αυτά και λένε, άντε ωραία, τώρα αλλάζουν τα πράγματα, οι Τούρκοι θα δούνε τι θα πάθουν εκεί, θα βρουν το μάστορά τους από τους Ρώσους. Τι, εσύ πανόδενε. Παιχνίδι γίνεται, όχι αστεία. Πανόδε, κόστατε και το Πούτιν, εσύ υπόξιδε. Ναι, εννοείται. Τα ξεχνάτε. Ναι, και μάλιστα είδε το σημερινό επεισόδιο είναι αυτό. Είναι το εμπορικό κομμάτι. Έχει να κάνει με τη διαχείριση εκεί των στενών του Βοσπόρου και τη Μαύρη Θάλασσα και όλα τα σχετικά. Οπότε εντάξει. Συνεχίζουμε να τρώμε το. Κάτι άλλο σοβαρό δεν έχουμε. Έτσι. Είπαμε για την εκταμείευση της δόσης μέσα στο επόμενο διάστημα. Είπαμε για το ότι με βάση όλες αυτές τις εξελίξεις και με τις αλλαγές που ζητήθηκαν από την ελληνική πλευρά και που γίναν όλο το προηγούμενο διάστημα, πάμε και για βελτίωση κάπως των όρων του capital control. Θα αλλάξουν κάποια πράγματα και εκεί, αλλά αυτά θα τα μάθουμε με την καινούργια χρονιά. Προς το παρόν πάμε σε ρυθμούς εορτών, όπου έχουν εξασφαλιστεί και οι καταβολές των μισθών και των συντάξεων και νομίζω ότι τουλάχιστον θα αποφύγουμε έτσι τα υπόλοιπα δυσάρεστα. Αυτά ήταν τα νέα του News Fis, 2 παρά 10 περίπου το μεσημέρι.
Λες με τα πολλά να τους βρήκαν πια να έχουν σήμα. Για να δούμε τώρα. Πού είναι. Δημήτρη. Γεια σας και πάλι. Άντε ωραία, τώρα σας ακούμε καμπάνα. Έχουμε πολλά προβλήματα με το σήμα. Εντάξει. Με είχατε ερωτήσει για τη διαφοροποίηση από Γερμανία σε για τον Ντόρτμουντ στη Λιβαδιά. Mm-hmm. Εντάξει, αλήθεια είναι ότι είναι ωραίο να ταξιδεύεις πρώτα απ' όλα. Από εκεί πέρα για μένα το πιο άσχημο είναι η διαφορά στις αντικαταστάσεις. Αυτό είναι το κακό. Mm. Κατά τα άλλα και ο Ντόρτμουντ έχει τα δικά του καλά και η Λιβαδιά τα δικά της καλά έχει ως πόλη. Εκεί δεν έχουμε πρόβλημα. Είναι μια γαστριμαργική κόντρα. Από τη μία τα λουκάνικα, από την άλλη τα σουβλάκια. Τώρα το πήγες σε ένα θέμα το οποίο δεν είναι το πιο σημαντικό. Δημιουργώ θέμα τώρα να γράψει blog αύριο ο Σταύρος. Να έχει υλικό. Ναι, αν δεν βολέψει το αποτέλεσμα είναι πολύ πιθανό. Ναι. Να αρχίσετε σύγκριση μεταξύ Wurst και σουβλακίου. Ναι, ναι. Δημήτρη, τώρα που σε έχουμε και σε ακούμε, για να το πάμε κατευθείαν στο ψητό. Είναι και ένα θέμα και για την ομάδα το πώς θα μπορέσει να κατανοήσει την κατάσταση μετά την Πέμπτη. Η προσπάθεια έγινε. Ναι. Ήταν πολύ μεγάλη προσπάθεια. Σχεδόν έφτασε σε χιουμοριστικά επίπεδα. Ναι. Να γίνεται είμαστε στη Γερμανία και πριν το μάτς με την Dortmund και μετά. Δηλαδή όσοι δεν ξέραν, δεν ήξεραν και δεν καταλάβαιναν και δεν το ζούσαν, γελούσαν. Δηλαδή είπα σε έναν ότι το Μάκ να ξέρεις τον έβγαλε και να το ξεκουράσει για το Λεβαδιακό. Τι ξεκαρδίστηκε. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι πολύ μεγάλη. Μπα, θα έχουμε θέματα πάλι. Δεν. Πρέπει να γίνει μετά σύνδεση με τα παιδιά. Τους δώσουμε άλλη μια προσπάθεια. Ναι, ναι. Άλλη μια γιατί. Άντε μια τελευταία. Είναι ταλαιπωρία. Γιατί... Είναι που θα ήταν 2 ώρες να φτάσουν μέχρι εκεί. Ναι, καλά. Είναι παπά. Πάντως, με τρένο κατέβαινα τα παιδιά κάτω. Ναι, ναι. Το τρένο. Εντάξει, το τρένο περνάει από άλλες. Η διαδρομή είναι πολύ είναι. Ωραία, φίλε. Μετράει πολύ. Την είχα κάνει για άλλους λόγους. Το πρωί έτσι είναι καλή φάση. Μετράει. Αλλά εντάξει, είσαι μέσα στα βουνά και όλα αυτά. Εντάξει. Άλλη περίπτωση. Λοιπόν, συνεχίζουμε, ένα Δημήτρη. Λοιπόν, η μεγάλη προσπάθεια έγινε για να μην παρασυρθούν και να προσβληθούν γρήγορα εδώ δεδομένα. Υπάρχει ένα θέμα φρεσκάδας, γιατί δεν είναι μόνο στο μυαλό, είναι και στο σώμα. Το μυαλό κυριαρχεί, νομίζω, εκεί είναι το πιο μεγάλο πρόβλημα και το σώμα έπεται. Για το δεύτερο κομμάτι είναι φανερό, το έχει πει και ο Τούντορ, ότι θα κάνει τις αλλαγές του για να φρεσκάρει λίγο την ομάδα. Νομίζω ότι σε κάθε γραμμή μια αλλαγή θα υπάρχει σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι. Και θα δούμε το αποτέλεσμα στο γήπεδο, τι εικόνα θα βγάλει ο ΠΑΟΚ και καταφέρει να κερδίσει μαζί με μια καλή εικόνα σε αυτόν τον αγώνα πρωταθλήματος. Θέλει να συνεχίσει το σερί του, θέλει να πλησιάσει και πιο πολύ προς τη δεύτερη θέση. Έχει και ένα μάτς εντός έδρας με τον Πλατανιά την άλλη εβδομάδα, να κλείσει καλά το 2015 που λέγαμε από τα τέλη Νοεμβρίου. Στη θεωρία όλα είναι τακτοποιημένα. Θα δούμε και στην πράξη. Κόσμο θα έχουμε εκεί, έτσι. Έχει αρκετούς που ταξιδεύουν έτσι μεμονωμένα. Θα έχει από γύρω περιοχές. Είναι μια ήσυχη έδρα, όπως όλοι το γνωρίζουν. Τώρα, αν θα έχει 500, αν θα έχει 1000 παοξίδες, είναι αρκετό για να δημιουργήσουν μια καλή ατμόσφαιρα και να ακούγονται και να βοηθήσουν τους ποδοσφαιριστές να ανεβάσουν να δουλεύουν. Δημήτρη, έχουμε καμιά εικόνα τι σκέφτεται να παρατάξει ο Τούντορ. Κάποιες δοκιμές έκανε. Σε κοινότητα βέβαια. Θα το πει. Όσεν Εντάξει. To be continued. Για να μην έχετε καμία. Α, του κάνουμε άλλη μια, προσπάθεια. Τουλάχιστον να μας πει αυτό ο Δημήτρης, την δεκάδα του ΠΑΟΚ. Τι σκέφτηκε και τι δοκίμασε στις προπονήσεις, ειδικά τις τελευταίες, ο Ιγκόρ Τούντορ. Εντάξει, μετά δεν έχει κανένα νόημα, γιατί ανά πάση στιγμή μπορεί να πέσουμε πάλι σε χαντάκι. Μην ξεχνάμε ότι επειδή τα παιδιά κατεβαίνουν με το τρένο, δεν υπάρχει βεβαιότητα ότι έχουν σήμα στη διαδρομή.
Εντάξει, στον αυτοκινητόδρομο λίγο πολύ έχει και ανοιχτοσιά, είναι διαφορετικά. Δημήτρη, πες μας την... αυτό που λέγαμε για την εντεκάδα και να σε αποδεσμεύσουμε, γιατί πάλι έτσι θα, τριάδα, θα ξαναχαθεί. Η τριάδα στην άμυνα ίσως να μην αλλάξει, ίσως και να υπάρχει κάποια αλλαγή. Το πιθανό είναι να παίξει Μαλεζάς σκόντρα Τζαβέλας. Στο κέντρο, αν θα παίξει κάποιο, είναι... Όχι, δεν μπόρεσαμε. Τα άλλα θα τα διαβάσετε στο pacos4.com. Και μια πιθανή εντεκάδα του Λεβαδιακού, αν κάποιοι ψάχνουν τόσο πολύ και θέλουν να δουν και πώς θα παίξει η ομάδα της Λιβαδιάς. Και βέβαια και αυτά όλα που θα μας έλεγε ο Δημήτρης θα τα ακούσετε και στο πέναλτι, όπου ο Γιώργος Ζαγόρα σίγουρα θα βγάλει τα παιδιά εκεί από την Λιβαδιά. Η μετάδοση, είπαμε, είναι στις 7.30, Σταύρος Κόλκας, αλλά και Δημήτρης Τζορμπατζόγλου από κοντά και ο Γρηγόρης Ατρίδης. Άντε, άλλη μια ευκαιρία τελευταία, επειδή έχουμε ένα τετράλεπτο. Δημήτρη, είχαμε μείνει στη μεσαία γραμμή. Για το κέντρο, όπου είναι πιθανό να παίξουν και πάλι Τζόλις, Τσίμπηρος και Κάτερ. Πετυχημένη επιλογή. Σίγουρο ότι αλλάζουν οι πλευρές σε σχέση με τη Σύμβαση Γερμανία. Δεξιά ο Ροντρίγκες, αριστερά ο Λέρβατς. Ωραία. Παρότι πήγαν καλά, ειδικά ο Κωνσταντινίδης, τέλος πάντων, οι πλευρές θα αλλάξουν σίγουρα. Για άμυνα και κέντρο θα δούμε. Και στην επίθεση είναι βέβαιο ότι θα αγωνιστεί ο Μακ μαζί με τον Αθανασιάδη. Αυτό δοκίμασε και νομίζω ότι είναι το πιθανό. Να ξεκινήσουν οι δύο συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές και να έρθει κάποια στιγμή από τον πάγκο τον Μπερμπάτο. Ναι. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, όπως είπες, ανέφερες και τον Κωνσταντινίδη, που είναι ένας παίχτης που, εντάξει, ανά πάσα στιγμή μπορεί να μπει στο παιχνίδι. Και Σάμπο καλά είναι. Και ο Σάμπο καλά είναι, ναι, για τα χαφ. Να θυμίσω ότι είχε μιλήσει με πολύ καλό για τον Τζίμιροτ. Την Πέμπτη το βράδυ αναφέρθηκε σε ένα παίχτη που είδε ότι μπορεί να του δώσει κάτι ξεχωριστό στον χώρο του κέντρου. Και έχουμε και επιστροφή Χαρίση στην αποστολή. Ο Χαρίσης είναι τώρα... Εντάξει, δεν είναι απολύτως έτοιμος, αλλά... Νομίζω ότι κακώς πολλές φορές βιάζεται να βάλει παίχτες που δεν έχουν τελειώσει την αποθεραπεία τους πλήρως, όπως και το Βίτορ τις προάλλες. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι θα ρισκάρει. Δηλαδή, εντάξει, έχει το Διόλι, είναι ταλαιπωρημένο, τον έχει. Έχει Τσίμιρο, Τσάμπο, Κάτσε, έχει 4 χαφ. Θα δούμε πώς θα το σκεφτεί, τι αρχημία θα κάνει. Πάντως με το Βίτορ, όταν το ρίσκαρε πάλι τελευταία φορά, πάλι πρόβλημα δημιουργήθηκε. Άρα δεν πιστεύω, δεν ξέρω αν μπορεί να κάνει και πάλι μια τέτοια κίνηση. Ναι. Ωραία. Άντε πια, οργανωθείτε εκεί. Λίγο, θα, ναι, σας ακούσουμε και στην εκπομπή του Γιώργου Τζαγόρα στο πέναλτι. Και βέβαια μετά, pre-game, μετάδοση, τα υπόλοιπα. Full edition και η παρουσία του ΠΑΟΚ 24 και του Λίμπερο στο γήπεδο της Λιβαδιάς. Θα έχουμε πολλά να ακούσουμε σήμερα ραδιοφωνικά από εσάς. Λοιπόν, καλή συνέχεια, βέβαια, Δημήτρη. Καλό μεσημέρι. Έγινε. Χαιρετισμούς και στα άλλα τα παιδιά εκεί. Στον μεγάλο ταξιδευτή Σταύρο Κόλκα, που τα ξέρει όλα πλέον, τα δρομολόγια. Πώς να πας, πώς να γυρίσεις, πώς να στείλεις τα πράγματα, πώς θα πας εσύ μετά από Λιβαδιά να πας Αθήνα και να πετάξεις ο αεροπορικός για Θεσσαλονίκη. Έχει γίνει ταξιδιωτικός πράκτορας κυριολεκτικά ο Σταύρος Κόλκας. Και τα παιδιά μας θα είναι αύριο εδώ κανονικά και στην εκπομπή 12 με 2 και το βράδυ στη Ρέμβη. Να πούμε για όσους πήγαν τώρα στην παρέα μας ότι αύριο το βράδυ το ΠΑΟΚ 24 σας καλεί στη Ρέμβη για μια μπυρίτσα και κουβέντα και χαλαρές μουσικές κλπ. Μέσα σε όλα και τα παιδιά της Ρέμβης θα παίξουν, αλλά θα παίξει και ο Σταύρος κάποια ώρα, να κάνουμε έτσι λίγο εκεί την πλάκα μας. Και το σημαντικό είναι ότι και η Ρέμβη μας φιλοξενεί ως χορηγός και της εκπομπής στο πρώτο μέρος. Μας κερνά και μια μπύρα. Τι καλύτερο, έτσι, να μπούμε σε ρυθμούς εορταστικούς χριστουγεννιάτικους. Πώς θα κερδίσετε σε αυτή την πρόσκληση? Θα πάρετε απλά ένα τηλέφωνο στο 2310-287-38 ή θα κάνετε ένα σχόλιο μέσα στις αναρτήσεις της ομάδας το pao24.com στο Λίμπερο 107,4 στο Facebook. Αν δεν έχετε δηλώσει συμμετοχή, μπορείτε να το κάνετε τώρα. Αν δεν έχετε γίνει μέλος, κάνετε ένα απλό αίτημα και αμέσως σας κάνουμε δεκτούς. Είναι ένα πείραμα επικοινωνίας που έχουμε κάνει φέτος μέσα στις πολλές ομάδες, και ενώ έχει φύγει ουσιαστικά και η μόδα των ομάδων, έχει πάει αλλού η επικοινωνία στο Facebook. Εμείς όμως το προτιμούμε και μάλιστα δεν έχουμε βάλει ούτε έναν εμείς από μόνοι μας. Αυτά τα με το ζόρι που λέει ο τάδε σε έβαλε μέλος στην τάδε ομάδα. Όχι. Αν θέλετε από μόνοι σας να μπείτε, για να μην σας σπαμάρουμε, να μην σας ενοχλούμε, αν θέλετε από μόνοι σας να είστε στη φάση και να ενημερώνεστε για ό,τι κάνει
το pacosr.com εδώ στον Λίμπερο 107,4. Κάνετε ένα αίτημα, το κάνουμε αμέσως δεκτό και μετά και σχολιάζετε, αλλά και ενημερώνεστε για διαγωνισμούς, για αυτές τις αποστολές ωραίες που κάνουμε, για ό,τι κληρώνουμε εδώ εισιτήρια κλπ. Μέσα από τη ροή της εκπομπής καθημερινά. Πολύ ευχαρίστως να σας βάλουμε στην παρέα μας και να, κάτι τέτοιες μέρες σαν την αυριανή, να κερδίσετε και μια πρόσκληση, να έρθετε να τα πούμε και από κοντά. Άρα λοιπόν είπαμε δύο τρόποι, 2-3-10-2-8-7-3-8 για τηλεφωνικά. Λέτε ονοματεπώνυμο στη Μαριλίζ και μέσα από το pacosr.com την ομάδα μας στον Λίμπερο 107,4. Υπάρχει η λίστα, έρχεστε εδώ, παίρνετε την πρόσκληση και αν κάποιοι δεν τα καταφέρουν να έρθουν από εδώ, εντάξει, εμείς θα έχουμε τις λίστες και στην είσοδο της Ρέμβης. Αύριο το βράδυ θα σας τσεκάρουμε από εκεί και θα σας δώσουμε την πρόσκληση για να πιείτε μια μπύρα, έτσι, στην υγεία του ΠΑΟΚ, που λέει και ο Ζουγανέλης στο «Ας περιμένουν οι γυναίκες». Αυτά ήταν τα σημερινά. Θα αποχαιρετήσουμε τους χορηγούς μας και θα φύγουμε και εμείς. Ο Διονύκος είναι έξω, κάνει το ρεπορτάζ του. Θα τον απολαύσετε και στη live περιγραφή για το ΠΑΟΚ 24, έτσι, διαδικτυακά δηλαδή, το βράδυ, το απόγευμα στις 5.30 στο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, έχουμε πολλά να πούμε περί ΠΑΟΚ στο υπόλοιπο της ημέρας λόγω του αγώνα Λεβαδιακός ΠΑΟΚ στις 7.30. Αυτός που ακολουθεί είναι ο Χρήσανδος Τσαλτίδης, 2 με 3. Γεια και χαρά!